Ήταν και αυτή νέο κορίτσι και προσπαθούσε να πετύχει στη ζωή της. Παρακαλώ. Λίγα στοιχεία βρήκαμε τώρα οι αρχές. Ευτυχώς υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Έχουν έρθει εθελοντές από τη Θεσσαλονίκη. Συμμετέχει κόσμος, η αστυνομία βεβαίως. Βρήκανε το μηχανάκι, αυτά που είναι γνωστό. Και βρήκανε και ένα διαμέρισμα όπου κάποιος διανυκτέρευσε. Υποθέτουν ότι μπορεί να ήταν αυτός. Εκεί στα ψακούδια που βρέθηκε το μηχανάκι, επειδή ακούστηκε ότι ήταν κάποιο κτήμα δικό σας με μελίσια και τα λοιπά, ισχύει κάτι τέτοιο? Όχι, δεν ήταν κτήμα δικό μας. Εκεί τοποθετούσαμε για το καλοκαίρι τα μελίσια. Εκεί σε ένα σπίτι από εκείνα έμενε η κόρη μου με τον γαμπρό μου στην αρχή, πριν κάνουμε αυτό το σπίτι. Άρα δηλαδή γνώριζε την περιοχή εκείνο το σημείο, οπότε φεύγοντας από εδώ τράπηκε προς τα εκεί? Το γνώριζε, ναι, το γνώριζε. Εκεί πέταξε το μηχανάκι, εκεί άναψε τη φωτιά προφανώς. Η Λέλα χρειάστηκε μια ημέρα να φτιάξει το σπίτι της στον κήπο και τη σύστησα σε αυτό. Σε εκείνο το σημείο, στα ψακούδια λέτε? Σε εκεί στα ψακούδια, σε εκείνο το σπίτι. Και τη τον στείλανε εκείνον ως εργάτη προκειμένου να της καθαρίσει την αυλή. Να της καθαρίσει την αυλή και έτσι γνωρίστηκα. Εσάς πώς σας τον γνώρισε, τι σας είπε, τον ερωτεύτηκε, γιατί για να παντρευτούν και να συνεχίσουν τη ζωή τους? Μας τον σύστησε μια μέρα. Είδαμε το ασύμβατο της υπόθεσης, της το είπαμε, αλλά δεν μπορούμε να παίρνουμε παραπάνω. Ήταν πάνω από 30. Ήταν ο πρώτος της γάμος? Όχι, ήταν ο δεύτερος. Είχε ακόμα έναν αποτυχημένο και πιστεύω ότι γι' αυτό κατέληξε σε αυτόν. Κουμπάρατη λοιπόν είχε αποκαλύψει ότι φοβάται ακόμη και για τη ζωή της. Ναι, αλλά όταν τελευταία έκανε αίτηση διαζυγίου και είπε στον δικηγόρο ότι φοβάμαι, ο δικηγόρος την καθησύχασε και την είπε: μη φοβάσαι, δεν θα σου κάνει κακό. Σκυλί που καυγίζει για δαγόνι. Αλλά αποδείχτηκε ότι ήταν λυσσασμένο. Ζητούσε να τα ξαναφτιάξουν και νομίζω ότι τώρα απελπίστηκε, ότι έμαθε ότι έγινε αίτηση διαζυγίου και ζητούσε την επιμέλεια των παιδιών ή κόρη μου. Αυτός είχε σχέδια, ίσως ήθελε να πάρει υπηκότητα ελληνική, να διεκδικήσει ίσως τα παιδιά, την επιμέλεια των παιδιών. Όταν είδε ότι δεν μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά, πήρε την απόφαση. Πιστεύετε ότι ήρθε αποφασισμένος για να κάνει κακό όταν μπήκε στο σπίτι? Τι αίσθηση έχετε εσείς από αυτά που σας έχει περιγράψει η σύζυγός σας, η κουμπάρα της κόρης σας που βρισκόταν σχεδόν μπροστά? Βρήκε ανοιχτή την πόρτα. Βρήκε ανοιχτή την πόρτα, πέρασε μπροστά από την γυναίκα μου και σε μισό λεπτό ξανακατέβηκε τροχάδι. Άρπαξε το φίβο και έφυγε. Μιλήστε μου λίγο για τον εγγονό σας, για το φίβο. Γνωρίστε μας λίγο το εγγονάκι σας. Το μόνο που ξέρω είναι ότι τον αγαπάω πολύ. Είναι η αδυναμία σας, είπε. Τίποτα άλλο δεν ξέρω. Είναι πολύ καλό παιδάκι. Έξυπνο, όμορφο. Ασφαλώς πιστεύω ότι λείπει και στον αδερφάκι του. Τι λέει ο μεγαλύτερος αδελφός, το μεγάλο σας εγγόνι, τι λέει? Ο μεγάλος σχεδόν δεν είναι πια παιδί, δεν γελάει, δεν παίζει. Άλλαξε δηλαδή ξαφνικά ο μεγάλος? Λίγο που τον είδα, ναι, κατάλαβα ότι άλλαξε πάρα πολύ. Ήταν άλλωστε και μπροστά στο όλο σκηνικό, ε? Ναι. Ελπίζουμε λοιπόν μέσα στη μέρα να εντοπιστεί.